Ο σημαντικός ερμηνευτής με τις διεθνούς ακτινοβολίας συνεργασίες πιστεύει στη θεραπευτική δύναμη της μουσικής και αποζητά την ανταπόκριση του κόσμου. Ο Γιώργος Περής μίλησε για τον άνθρωπο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του, για τη μεγαλύτερη φιλοφρόνηση που του έχουν κάνει, αλλά για το πως έφυγε από την Ελλάδα. Ποια είναι η μεγαλύτερη φιλοφρόνηση που σας έχουν κάνει ποτέ? Η μεγαλύτερη φιλοφρόνηση είναι όταν έρχεται κάποιος και μου λέει ότι σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του το τραγούδι μου και η φωνή μου του στάθηκαν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από αυτή την κουβέντα και δόξα τω Θεώ, την έχω ακούσει πολλές φορές. Ξέρετε, η σχέση του τραγουδιστή με τον ακροατή είναι απόλυτα ερωτική. Έχει κτητικότητα γιατί ο ένας θέλει τον άλλον πολύ, από την Ελλάδα τελικά πώς φύγατε. Γύρω στο 2009 μου είχε έρθει ένα μήνυμα στο MySpace από έναν υπέροχο στιχουργό, πολύ γνωστό στον Καναδά και τη Γαλλία. Μου έγραψε ότι είχε βρεθεί συμπτωματικά στο προφίλ μου, ότι ήμουν η πιο ωραία ανδρική φωνή που είχε ακούσει για χρόνια και πως ήθελε να μου κάνει έναν δίσκο. Έτσι, ξεκίνησε η περιπέτεια του πρώτου μου γαλλικού δίσκου, επειδή δεν υπήρχε δισκογραφική εταιρεία να πληρώσει για τον δίσκο τότε ήμουν ένα άγνωστο παιδί από την Ελλάδα, δούλεψα πάρα πολύ σκληρά δεξιά και αριστερά για να μαζέψω τα χρήματα. Και έτσι έκανα τον πρώτο μου δίσκο, κυκλοφόρησε το 2012 στον Καναδά και μου άνοιξε μια μικρή πόρτα στο εξωτερικό, μου έδωσε τη χαρά να ταξιδέψω πολύ στον Καναδά, να τραγουδήσω πολύ και να αγαπηθώ από τον κόσμο εκεί. Μετά ήρθε το ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ και ο πρώτος αγγλόφωνος δίσκος, υπέγραψα τότε με την Decca, μία από τις πιο θρυλικές δισκογραφικές εταιρείες, και με το Picture This, όπως λεγόταν το άλμπουμ, ταξίδεψα σε πάρα πολλές χώρες. Και μετά το ένα έφερε το άλλο, τώρα συνειδητοποιώ ότι περιγράφω μια δεκαετία σε δύο προτάσεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη φιλοφρόνηση που σας έχουν κάνει ποτέ? Η μεγαλύτερη φιλοφρόνηση είναι όταν έρχεται κάποιος και μου λέει ότι σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του το τραγούδι μου και η φωνή μου του στάθηκαν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από αυτή την κουβέντα και δόξα τω Θεώ, την έχω ακούσει πολλές φορές. Ξέρετε, η σχέση του τραγουδιστή με τον ακροατή είναι απόλυτα ερωτική. Έχει κτητικότητα γιατί ο ένας θέλει τον άλλον πολύ, από την Ελλάδα τελικά πώς φύγατε.